Ονειρεύεται τη γυναίκα του Σύφη, τη Μελίνα. Εκείνος τον Αχιλλέα από την Κύπρο. Οι δυο τους ζουν έναν παθιασμένο έρωτα και μία παθιασμένη χορογραφία θα απολαύσουμε και εμείς αμέσως τώρα. Υποδεχτείτε τους πρωταγωνιστές της αγαπημένης σας τηλεοπτικής σειράς Μπρούσκο, τον Ανδρέα Γεωργίου και την Ελένη Βαΐτση. Ωραίο φινάλε, θέλω να πω εγώ. Ελάτε να σας φιλήσω, καλώς ήρθατε. Έχω κραγιόν. Καλώς ήρθατε. Κραγιόν, όχι, δεν έχεις. Δεν είστε τυχαία το πιο ερωτικό και παθιασμένο ζευγάρι στην ελληνική τηλεόραση. Ορίστε και το μικρόφωνο σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Κατευθείαν από την Κύπρο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εμείς ευχαριστούμε γιατί ήταν μια πάρα πολύ ξεχωριστή εμπειρία για μας. Βασικά να μάθουμε ένα χορευτικό σε τρεις μέρες. Η αλήθεια είναι πως είστε δύο εραστέχνες χορευτές, δηλαδή δεν είστε ο ένας επαγγελματίας και ο άλλος εραστέχνης όπως συνηθίζετε και γι' αυτό σας αξίζουν διπλά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Βέβαια να πούμε ότι όλο αυτό έγινε και με τη βοήθεια της Γκαλένα. Ήρθε εκτάκτως μέχρι την Κύπρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Γκαλένα που τη βοήθησε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι άξι. Και παρόλα την πολύ μεγάλη κούραση που είχατε, το καταφέρατε πολύ καλά. Μπράβο, παιδί. Η Γκαλένα, παιδιά, ξενύχτησε μαζί μας. Κάναμε με τα μεσονύχτιες πρόβες. Μετά το γύρισμα μας περίμενε κάθε βράδυ, 2 με 5, 1 με 4. Είχαμε ωράριο. Εντάξει, το πιο εύκολο. Με κάπου 17 ώρες γυρίσματα που κάνουν. Πολύ δουλειά, δηλαδή. Άστιγμα για όλους και για τους τρεις. βέβαια. Άλλωστε και τον Μπρούσκο δεν είναι τυχαία το πιο αγαπημένο σύριαλ όλη τη Ελλάδα. Θέλω δύο λόγια να μας πούνε και οι κριτές μας βεβαίως. Κύριε Λάτσιε. Συγγνώμη να πω κάτι πριν τον κύριο Λάτσιο. Εδώ δηλαδή στους ανθρώπους ο Αντένα τους έχει να δουλεύουν 17 ώρες για τον Μπρούσκο και μετά τους βάζει και 4 ώρες για τον Τάντζι. Ναι, άστα, θέλει. Και τα κάνουν και με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά. Να πούνε και κανένα δελτίο ειδήσεων. Θεέ μου, σου άρεσαν μια που μιλήσατε. Απλά τους επιτρέπει να φιλιούνται που δεν ήταν μέρος της χορογραφίας. Δεν δυσκολεύτηκαν γιατί. Αυτό ήταν και εγώ. Ήρθατε να έρθει ο Αχιλλέας και η Μελίνα. Επειδή μας είχαν κάνει την τιμή να έχουμε γνωριστεί από κοντά, πρέπει να πω ότι είχα την καλύτερη ιδέα για τα δύο αυτά άτομα, τα οποία την έχασα τελείως μετά από αυτά τα πράγματα που είδα. Το φίλι σε χάλασε, είμαι σίγουρη. Ποιο φίλι, εσύ κορίτσι μου έχει καταλάβει τι φοράς. Σε παγιδεύσανε μέσα αυτοί μετά. Πώ δεν βάζουν τα ρούχα. Η Έλενα Παπα-Νικολάου είναι φοβερή. Τι σου βάλανε, έχει συνέστηση. Εντάξει, επειδή δίνομαι πάρα πολύ στον Μπρούσκο, είπα τώρα να. Θα δεις τον βίντεο. Ναι. Ορθώς αποδίδεται ο χαρακτήρας. Εν μεταξύ δεν φεύγει, είναι ραμμένο πάνω της. Μην του λες άλλα, θα αρχίσει να φαντάζεται, σε παρακαλώ, και μετά ποιος θα τον σταματάει, ειδικά αύριο. Εσύ καλά να τη φίξει τα λουριά στον Μπρούσκο, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά, τα είδαμε όλα αυτά. Μάλιστα. Κύριε Λάτσιε, πώς σας φάνηκαν.
Νομίζω ότι είναι έτοιμοι στην επόμενη σεζόν να έρθουν κανονικά ως διαγωνιζόμενοι με διαφορετικά ζευγάρια. Μάλιστα, ρώταγα την ώρα που τελειώσανε την Γκαλένα. Είναι αλήθεια αυτό που βλέπω, διότι όσο καλή χορογράφος να είναι η Γκαλένα, εγώ είδα δύο ανθρώπους οι οποίοι χορέψαν εξαιρετικά μέσα στο ρόλο. Βεβαίως ζητήσαμε τους ρόλους να έρθουν. Το φιλί ήταν εξαιρετικό, παρόλο που δεν είναι μέρος της χορογραφίας. Επιμένω εδώ. Όσο και ελεύθερο να είναι. Εντάξει, δεν σας χάλασε όμως. Εμένα καθόλου. Να το και το φιλί ήταν ωραίο, παθιασμένο. Ό,τι μπράβο σας, χορέψατε εξαιρετικά όμως πέρα από πλάκα. Εμένα μου αρέσατε πολύ και οι δύο. Ωραία, κύριε Κωνσταντίνο. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ανδρέας είναι ένας καλός ηθοποιός πέρα από σκηνοθέτης. Βέβαια, βέβαια. Κύριε Κωνσταντίνο. Το φιλί ήταν ντόμπλε. Διασχία. Πάσο ντόμπλε. Τρίπλε δεν ήταν σίγουρα. Σας άρεσαν. Ναι. Να είστε καλά πραγματικά και σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Και υπάρχει άλλη μια καριέρα που λέγεται χορός. Μάλιστα. Είμαστε πολύ μακριά. Αν δεν μας κάτσει στη συνέχεια τηλεόραση, ο κινηματογράφος. Γιατί είναι, μπορεί θέατρο, να κάτσουν όλα θα μαζί. Το γυρίσουμε. Να κάτσουν όλα μαζί, δεν κατάλαβα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι εκφράσεις, κύριε Δανδουλάκη. Είδατε όμως εδώ έτσι μια παρένθεση για τους ηθοποιούς. Θεωρείται άλλο πράγμα εντελώς ο χορός. Δεν είναι μέρος της παιδείας σας, σαν ηθοποιοί. Σαν ηθοποιοί, όχι στις σχολές τις δικές μας, όχι, αλλά έξω υπάρχουν σχολές που έχουν μέρος της υποκριτικής και... Είναι ένα πράγμα. Αλλά είναι ουσιαστικά ένα ανοίξει. Θα βοηθηθείτε να παίξετε σε ένα musical στο θέατρο. Ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς. Για να τους βοηθάμε να παίζουν σε musical. Όχι, εγώ μιλάω γενικότερα για το χώρο. Κυρία Δανδουλάκη, πείτε μας. Εγώ έχω μείνει άναυδη και έχω κατασυγκινηθεί. Καταρχήν αισθανόμουν αδιχασμένη, σαν να ανήκω και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, μετά από την αγάπη που απέκτησα τεράστια δουλεύοντας στην Κύπρο τη σειρά με το Βάλς. Νομίζω ότι ήσασταν, όχι νομίζω, ήσασταν εξαιρετικοί. Γύρισα και κοίταξα την Γκαλένα, δεν πίστευα ότι κάνατε τέτοια χορογραφία. Μπράβο και στην Κύπρο. Εμείς το πιστεύουμε. Βέβαια, Γκαλένα. Και τα παιδιά τα πιστεύουν. Είναι για μένα απίστευτο. Είναι για μένα απίστευτο μετά από τόση κούραση, μετά από τέτοια εξαντλητικά γυρίσματα και τόσες πολλές ευθύνες που έχετε αναλάβει ο καθένας από εσάς, Ανδρέα, και ξέρω τι σημαίνει αυτό, να χορεύετε, να έχετε τη δύναμη να χορέψετε τόσο τέλεια. Απ' την άλλη μεριά νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να πάνε για το ρεκόρ στο αυτό το βιβλίο των Κίνας, κάτι πρέπει να κάνουμε. Βέβαια. Αυτά να τα ακούει η Δούκησα που όπως είπε ο Θέμος και είναι κουρασμένη μόνη. Ναι, κουράστηκε. Πόσα άλλα τα λέτε. Τα ψέματα λέει, μην τον ακούτε κύριε Λάτσια. Αυτά τώρα τα λέτε ως κριτήσιος διευθυντής, να ξέρω. Όχι, όχι, όχι. Μην ακούτε, μην ακούτε. Να σου πω, γιατί έβαλες το Γιάνγκα στο Voice, τώρα το θυμηθείς. Αυτό θα ζητήσεις. Γιατί είναι εξαιρετικά έξυπνος παρουσιαστής. Αυτό, άλλοι παρουσιαστές δεν έβαλες στον Αντένα, δεν κατάλαβα. Θέμα μου, μη ζηλεύεις, μη ζηλεύεις, σε παρακαλώ. Αυτό γιατί τον έβαλες εσύ. Γιατί είναι πάρα πολύ καλός. Πώς έγινε, κανένα casting, τι έγινε δηλαδή. Θα δώσω άλλο ένα φιλί γιατί μετράει. Έλα, έλα, ένα φιλί. Λοιπόν, Γκαλένα μου, κλείνουμε με εσένα. Εντούκες, εντάξει, πέρα από τα αστεία, πρέπει να είμαστε πολύ ευγενικοί με τους ανθρώπους που έρχονται και χορεύουν, σαφώς. Αλλά πραγματικά αυτή ήταν από το πιο δύσκολο έργο που εγώ προσωπικά έχω αναλάβει. Κανείς δεν ήθελε με τα δεδομένα αυτά, βεβαίως, να κάνει αυτή τη χορογραφία δύο ώρες τέχνες σε τρεις μέρες. Εγώ πήγα στην Κύπρο τρεις μέρες για να κάνω τη χορογραφία, αλλά δεν περίμενα, νόμιζα ότι θα κάνουμε όλη μέρα πρόβες. Εντάξει, θα κάνουμε 5-6 ώρες την ημέρα πρόβες και θα τη βγάλουμε. Πήγα εκεί, τα παιδιά αυτά δουλεύουν μέχρι τις 2 ώρα τη νύχτα. Και μετά από αυτό πήγαμε στη σχολή χορού για να κάνουμε πρόβα. Και ήταν μέσα στο χαμόγελο. Ήταν εντυπωσιακό. Ήταν μέσα στο. Δεν το λέω γι' αυτό. Από αυτό δεν ξέρατε καθόλου πριν από αυτό τίποτα. Δηλαδή. Τους έχετε ξεσηκώσει. Τι στροφές να κάνουμε, τι βήματα να κάνουμε. Παλιότερα εγώ είχα κάνει λίγο, αλλά πρώτη φορά καλούμε να ανταπεξέλθω σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή ήταν πραγματική για μένα πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά πάνω απ' όλα γιατί είναι πολύ. Δηλαδή οι άνθρωποι. Έχω χαρή που σε έχω γνωρίσει, είναι φανταστικά παιδιά και δεν είναι τυχαίο που είναι τόσο πετυχημένοι σε ό,τι και να κάνουν. Ένα δυνατό χειροκρότημα λοιπόν. Επίσης έχουν έρθει οι συντελεστές της σειράς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για όλα αυτά που κάνετε. Ευχαριστούμε που είστε και εδώ κοντά μας. Λοιπόν, πριν φύγουμε, θα μας μπορώ πείτε να πω κάτι, πριν πούμε για τη σειρά να μιλήσουμε. Ναι, ξέρεις, επειδή είναι και γιορτινές μέρες και σπάνια έχουμε αυτές τις ευκαιρίες, ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια
όλα τα παιδιά που δουλεύουν για τον Μπρούσκο. Γιατί βέβαια, το ότι είναι μια επιτυχημένη σειρά οφείλεται σε όλους τους συντελεστές. Δουλεύουν πολύ σκληρά. Πρώτα θα σας ευχαριστήσω το συνεργείο μας, όλη την παραγωγή, το μοντάζ, τη μουσική επιμέλεια. Το συσκηνοθέτη μου, το Στάμο το Τσάμι, που χωρίς αυτόν δεν μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα αυτό. Και βεβαίως όλο τον κόσμο που μας στηρίζει. Βέβαια. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία, θέλετε να μας αποκαλύψετε κάτι? Και τη σεναριογράφου μας φυσικά, παιδιά, τη Βάνα τη Δημητρίου. Μην την ξεχνάμε. Ωραία, πριν σας αποχαιρετήσουμε, κάτι μικρό μπορείτε να μας αποκαλύψετε? Θα έχουμε happy end, δεν θα έχουμε, τι συμβαίνει? Δεν θα μιλήσω για happy end, θα σας πω μόνο για τις επόμενες εξελίξεις. Ναι. Τι να πούμε, να πούμε ότι... Κάτι μικρό. Ότι σε παίρνω να πούμε. Όπα. Στην Κύπρο. Βασικά... Είναι και ο Θέμος εδώ, παιδιά, δεν τα λέμε αυτά. Στην Κρήτη πάω εγώ, σαν Αχιλλέας. Μάλιστα. Και την κλέβω. Αχα. Ναι, την πάω στην Κύπρο μαζί με τον αδερφό μου, τον Ματθαίο. Και εννοείται ότι έχουμε αντιδράσεις από το ΣΥΦΙ. Ανυπομονούμε έντονες να δούμε τη συνέχεια στους δέκτες μας. Δούκησα μια χάρη μόνο, Μια χάρη. Θέμο μου, πες μου. Μπορούμε να ξαναδούμε από τη χορογραφία, μπορούμε να δούμε το φιλί μια στιγμή. Αύριο στο όλα τρέλα, Θέμο, αύριο στο όλα τρέλα. Τώρα, ένα φιλί, ελάτε. Όχι, όχι, αύριο στο όλα τρέλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πολλά φιλιά στην Κύπρο, πολλά φιλιά σε όλους σας.